Ένα όμορφο παιχνίδι με ένταση. Από την πλευρά μας θεωρώ ότι παρόλο που η εντεκάδα μας ήταν εξ ολοκλήρου διαφορετική από τη συνηθισμένη, γιατί εχθές παίζαμε στο τελικό της, του κυπέλλου της K18, αποδείξαμε ότι δεν υπάρχουν σε αυτήν την ομάδα βασική και αναπληρωματική. Ο ένας βγαίνει και συμπληρώνει τον άλλον. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια όλων των παιδιών που αγωνίστηκαν σήμερα, δώσαν το καλύτερο σε αυτό. Και ένα παιχνίδι το οποίο εξ αρχής είχε την ονομασία του ντέρμπι, θα μπορούσαμε να το έχουμε κερδίσει πολύ εύκολα με άνετη νίκη. Το σκορ ήταν 4-0, θα μπορούσε να ήταν 5-6-0. Ήμασταν πολύ καλύτεροι κατά την προσωπική μου άποψη από τον αντίπαλο. Ήμασταν κυρίαρχοι σε όλο το μάτς. Δυστυχώς λίγο η απειρία μας στο τέλος μας τύχησε με 3 γκολ εύκολα και δώσαμε λίγο το δικαίωμα στις καθυστερήσεις να πιστέψει ο αντίπαλος ότι μπορούσε κάτι να κερδίσει από το μάτς. Το οποίο, ξαναλέω, εξ ολοκλήρου ήμασταν καλύτεροι και πολύ δίκαιη νίκη και πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια άλλων των παιδιών. Τώρα θα ήθελα να πω, με αφορμή τη σημερινή μας νίκη που κλείνουμε ουσιαστικά το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ ΕΨΑΝΑ, ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος που υπήρξα μέλος της προσπάθειας αυτής της Ακαδημίας του Αστέρα, μιας άκρως πετυχημένης χρονιάς. Την αρχή την έκανε η K14 του κυρίου Ντουλγκέρογλου και πήγε στον ημιτελικό του πρωταθλήματος της Ένωσης. Η K16 πήρε το κύπελο, η K18 έχθησε το κύπελο. Σήμερα εμείς ουσιαστικά, χωρίς να ξέρω τι έχουν κάνει οι συνεδιεκδικητές του τίτλου, διεκδικούμε το πρωτάθλημα μέχρι και τελευταία αγωνιστική, που δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Όμως έδειξαν τα παιδιά ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Παίξαμε σε όλη τη χρονιά, κατά την ταπεινή μου προσωπική άποψη, πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ήμασταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μόνο δύναμη σου δίνει αυτό και ευχαρίστηση για τη συνέχεια, γιατί η συνέχεια νομίζω στις ακαδημίες μας είναι μεγάλη. Τα παιδιά έχουν μέλλον, δείξαν ότι μπορούν να επανδρώσουν το αντρικό τμήμα. Οπότε μόνο ευχαριστημένος μπορείς να είσαι από όλη αυτή τη συνολική προσπάθεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση που σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς μας στήριξε. Δεν μας έχει λείψει τίποτα. Τον πρόεδρο τον κύριο Πάπιο, τον υπεύθυνο των ακαδημιών τον κύριο Αντρέα Ντάτη, που σε όλη τη χρονιά στάθηκε δίπλα μας χωρίς να μας λείψει το παραμικρό και προσφέροντας σε αυτά τα παιδιά οτιδήποτε χρειάζονταν ώστε να εξελιχθούν. Τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημίων μας, τον κύριο Πανούστο Μιχάλη, που δίπλα μας συνεχώς. Όλους τους συνεργάτες μου, τον κύριο Μπαλή, τον γυμναστή μας, τους συναδέλφους μου στις Ακαδημίες, τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον κύριο Λατζίδη, τον κύριο Ντουλγκέρογλου. Πραγματικά έχουμε κάνει ένα team, μια ποδοσφαιρική οικογένεια, η οποία νομίζω είναι άξια αναφοράς.